Να δούμε και την κυρία Κορσάνου, την κυρία Άννα Κορσάνου, την δικηγόρο, και να συζητήσουμε μαζί της. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές μας. Τι πρέπει να κάνουμε αυτού τώρα, επειδή είναι και ημέρα. Τρίτη και 13. Επειδή είναι Τρίτη και 13, εντάξει. Εσείς τα πιστεύετε αυτά? Όχι, όχι, δεν τα πιστεύω. Όχι, Διότι ό,τι είναι να γίνει. Εμείς εδώ έχουμε γεμίσει σκόρδα. Δεν έχετε ανάγκη. Έχουμε αρχίσει και δακρύζουμε. Προσπαθεί. Όχι, δεν έχετε καμία ανάγκη. Όποιος προσπαθεί με συνέδρια, προχωράει μπροστά, δεν έχει να φοβάται τέτοια. Καλά, υπάρχουν και άλλοι συμπολίτες μας που δακρύζουν για άλλους λόγους, γιατί έχουν ένα σκασμό για τα χρέη. Χρέη σε εφορία, ταμεία κτλ. Τώρα υπάρχει αυτή η ρύθμιση των 240 δόσεων, αλλά έχουμε πολλά ερωτήματα από φίλους τηλεθεατές μας. Τα έχουν στείλει, τα έχουμε σταχυολογήσει και θα θέλαμε να μας βοηθήσετε λίγο να δώσουμε απαντήσεις στον κόσμο. Να σας θέσω το πρώτο ερώτημα του τηλεθεατή μας. Μας λέει ο φίλος, έχω υποβάλει αίτηση στην πλατφόρμα, αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα αυτόματα οι οφειλές μου. Πόσο πρέπει να περιμένω? Έχει ξεκινήσει πραγματικά η πλατφόρμα 1η-6. Έχει δικαίωμα ο κάθε πολίτης, οφειλέτης, για όλα του τα χρέη να κάνει καθολική ρύθμιση και μόνος του. Δεν χρειάζεται βοήθεια συμβούλου. Αλλά οι πλατφόρμες, όσο να είναι, δεν είναι τόσο πανεύκολες. Θεωρητικά σε 15 μέρες αυτομάτως κατεβαίνουν οι οφειλές. Τι προστάμε δηλαδή στις τράπεζες, στις νεφορές, ταμεία. Στην πράξη, να μην ανησυχεί ο κόσμος, καθυστερεί πιο πολύ. Δηλαδή τώρα στην αρχή κάνει ένα μήνα. Από την ενημέρωση που έχω από την ειδική γραμματεία, μετά θα γίνεται πιο σύντομα. Άρα, όσοι έχουν περάσει 20 μέρες, 25 μέρες και δεν έχουν κατέβει οφειλές, να μην πανικοβάλλονται, να κάνουν λίγη υπομονή και θα κατέβουν οι οφειλές για να δουν τι χρωστάνε. Γιατί πάρα πολλοί έχουν αφήσει τα χρέη 10 χρόνια, 12 χρόνια, δεν θέλουν να πάνε στις τράπεζες καθόλου, σου λέει που να τρέχω τώρα. Και περιμένουν να κατέβουν οι οφειλές για να δουν τι χρωστάνε, βάση περιπτώσει. Ναι, το θέμα είναι να έχουν υπομονή στα ταμεία και στις εφορίες και να αρχίσουν να ζητάνε ανδρομικά μετά. Ναι, σωστά. Γι' αυτό, επειδή δεν θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό και η πλατφόρμα δίνει αυτή τη δυνατότητα να κατέβουν αυτομάτως οι οφειλές, αλλά καθυστερεί, δεν είναι 15 μέρες. Για να δούμε το επόμενο ερώτημα των τηλεθεατών μας. Βρίσκομαι σε διάσταση με τη γυναίκα μου. Μας ρωτάει ένας κύριος. Ξεκίνησα την αίτηση εξοδικαστικού και δεν με αφήνει να προχωρήσω μετά από ένα στάδιο. Μου ζητάει στοιχεία της συζύγου που εγώ δεν έχω. Τι μπορώ να κάνω? Λοιπόν, όταν, για να ξεκινήσει αυτό τον εξοδικαστικό, το πρώτο που ζητάει, και εδώ είναι σημαντικό, να συνενέσει την άρση του απορρίτου. Άρα, γίνεσαι ανοιχτός, μαθαίνει το σύστημα τα πάντα για σένα, αλλά το ίδιο πρέπει να εγγραφεί δηλαδή στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τάξης και ο σύζυγος. Άρα, λοιπόν, αν δεν έχεις πάρει διαζύγιο και το σύστημα δεν σε ξέρει ότι είσαι χωρισμένος και είσαι απλά σε διάσταση, ζητάει λοιπόν η πλατφόρμα να μπει και ο σύζυγος με τους κωδικούς τάξης και να κάνει και αυτό στην άρση απορρίτου. Αν δεν την κάνει αυτή την κίνηση, σε μπλοκάρει η πλατφόρμα, δεν σε προχωράει παρακάτω. Δύσκολο εδώ πάντως. Χει κοκκινάκι και δεν σε προχωράει. Εδώ δύσκολο, γιατί αν είσαι σε διάσταση και δεν διατηρείς και καλές σχέσεις. Ή δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Τέλειος, έχω ένα τέτοιο πελάτη, δεν θα προχωρήσει. Απλό. Ναι. Ή όχι, μπορεί να βγάλει το διαζύγιο του για να φανεί στο σύστημα ότι είναι χωρισμένος. Έτσι. Μόνο έτσι. Τρίτο ερώτημα. Έχω μία οφειλή σε τράπεζα και μία οφειλή στην εφορία. Θα μπορέσω να κάνω ρύθμιση με τις 240 δόσεις? Για την οφειλή στην τράπεζα όχι. Διότι δεν επιτρέπεται να μπουν οφειλέτες να ρυθμίσουν, που το 90% των οφειλών βρίσκεται σε ένα χρηματοδοτικό φορέα. Αλλά για τις οφειλές στην εφορία μπορεί να προχωρήσει, θα κάνει διμερή ρύθμιση. Θα κάνει διμερή σύμβαση αναδιάρθρωση. Άρα μόνο με τις τράπεζες. Μπράβο. Όσοι έχουν λοιπόν οφειλές εφορία ΕΦΚΑ, είναι πολύ καλή ευκαιρία, διότι ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσο πολλές δόσεις, 240 δόσεις. Υπήρχαν οι 120, 24, που έβγαιναν πολύ ψηλές οι δόσεις το μήνα. Ενώ τώρα με τις 240 μικραίνουν οι δόσεις και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους οφειλέτες εφορίας. Ωραία, ξεκάθαρο και αυτό. Του δημοσίου. Επόμενο ερώτημα. Δεν θέλω να κάνω ρύθμιση με 240 δόσεις. Θέλω όμως να προχωρήσω σε πτώχευση. Πρέπει να μπω σε άλλη πλατφόρμα? Μας ρωτάει ο φίλος. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που δεν έχουν καταλάβει πολύ, γιατί έχουμε πέσει με τα μούτρα στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού και δεν έχουν καταλάβει ότι άλλη είναι η πλατφόρμα του εξοδικαστικού και άλλη της πτώχευσης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έχει μηδενική περιουσία και δεν θέλει να κάνει ρύθμιση για να πληρώνει κάποιες δόσεις, θέλει να πτωχεύσει. Πτωχεύω, τι θα πει? Μηδέν, οφειλές μου. Με μηδενίζουν, δεν χρωστάω τίποτα. Αυτός πρέπει να μπει σε άλλη πλατφόρμα, στο ηλεκτρονικό μητρό και να κάνει άλλη διαδικασία. Δεν κατεβαίνουν αυτομάτως οι οφειλές εκεί προς το παρόν. Άρα πρέπει να περάσει από όλες τις τράπεζες, να ζητήσει τι χρωστάει. Στα ταμεία και στην εφορία φαίνεται από το τάξη τους.
για να μπορέσει να τα επισυνάψει και να γίνει διαδικασία πτώχευσης. Μάλιστα. Δίνουμε πρακτικές πληροφορίες σήμερα που τις χρειάζεται ο κόσμος, παρακολουθεί. Προφανώς, γιατί δεν είναι οι απορίες του κόσμου χρειάζεται. Είναι έτσι που μας οδηγούν τώρα, σωστά. Μην γελιόμαστε. Σωστά. Πρέπει, λέει, πρώτα να κάνω τη ρύθμιση των 240 δόσεων και αν δεν πετύχει μετά θα πτωχεύσω κατευθείαν. Δεν χρειάζεται. Μπορείς να κάνεις κατευθείαν την πτώχευση. Ναι, μπορείς να κάνεις κατευθείαν πτώχευση. Αυτοί που έχουν μηδενική περιουσία και δυσθεώρητα χρέη, τους συμφέρει κατευθείαν να πτωχεύσουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να μπουν στη διαδικασία του εξοδικαστικού. Πάντως, το ότι πτωχεύω και δεν χρωστάω τίποτα κτλ. Ακούγεται ωραίο. Αλλά έχει προϋποθέσεις, έτσι. Δεν γίνεται έτσι, όποιος θέλει. Έχει και συνέπειες που πρέπει να ενημερωθεί κάποιος δανειολήπτης. Μια συνέπεια είναι ότι όσοι δημιούργησαν χρέη στο ΕΦΚΑ, στα ταμεία, από επαγγελματική δραστηριότητα, επηρεάζονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Ενώ όσοι δημιούργησαν χρέη από μισθωτή υπηρεσία δεν επηρεάζονται. Συνεχώς βγαίνουν ΦΕΚ, θέλει πολύ σωστή ενημέρωση, διότι δεν είναι δυνατόν να σου διαγραφούν έτσι 1 εκατομμύριο ευρώ και να μην έχεις καμία συνέπεια. Αν μετά θες να συνεχίσεις να δουλεύεις, να ανοίξεις μια καινούργια επιχείρηση, θέλει προσοχή, ενημέρωση για να δούμε τι προϋποθέσεις χρειάζονται. Μπορείς να δουλεύεις ως μισθωτός κανονικά. Θέλει ενημέρωση. Έχει συνέπειες. Και άλλο ερώτημα. Στην πλατφόρμα της πτώχευσης, οι οφειλές μου αντλούνται αυτόματα ή πρέπει να τρέξω να τις βρω? Και τι άλλα έγγραφα θα μου ζητήσουν για την πτώχευση? Το είπαμε και πριν. Πρέπει να τρέξεις να τις βρεις οφειλές, διότι δεν κατεβαίνουν αυτόματα. Τι άλλα έγγραφα? Τα φορολογικά σου στοιχεία, καθαριστικό, ένφια, ε1. Ανεβάζεις δικά σου έγγραφα αν έχεις κάποια θέματα υγείας, αν έχεις οφειλές από ιδιώτες. Αυτά τα ανεβάζεις εσύ. Δηλαδή θα πτωχεύσεις για τα πάντα και για τους οφειλές σου, τους ιδιώτες μπορεί να έχεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά για τη βοήθειά σας, κυρία Κορσάνου, και τις απαντήσεις στα ερωτήματα του κόσμου. Εμείς το λέμε παραδοσιακά πάντως ότι μετά από κάθε κουβέντα μαζί σας, μην το πάρετε προσωπικά, χρειαζόμαστε και συζήτηση με γιατρό. Με ψυχολόγο. Όχι κατά να και ψυχολόγο, είναι σε δεύτερο επίπεδο ψυχολόγος. Πρώτα με πνευμονολόγο, γιατί έχουμε μια δύσπνοια από αυτά που ακούμε. Ναι, αλλά δίνουμε και λύσεις, δεν λέμε μόνο ότι δίνεται λύση, δίνεται. Ότι υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο το θέμα των δανείων. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκκρεμότητα 10 χρόνια, 12 χρόνια δεν τα έχουν πληρώσει, δεν τα λένε, στεναχωριούνται, τα κρύβουν και από τις οικογένειές τους. Είναι κάτι που τους ταλαιπωρεί για χρόνια. Ειδικά αυτοί που χρωστάνε 1,5 εκατομμύριο. Και ήταν και νοικοκύριδες κάποια στιγμή και τους έτυχε μια στραβή. Έτσι, αυτή είναι η χειρότερη κατηγορία. Ήταν επιχειρηματίες που δεν έγιναν σωστοί χειρισμοί, δεν πήγε καλά η επιχείρηση, γιατί τα μεγάλα χρέη της επιχειρήσης δημιουργούνται. Έχετε τώρα δίκιο. Δίνεται μια λύση. Πρέπει να τρέξουν. Και ήδη έχουν τρέξει πάρα πολλοί κόσμος. Έχει δείξει ενδιαφέρον επιχειρηματίες με μεγάλα χρέη. Έχουν δείξει ενδιαφέρον για να διαγράψουν λοιπόν, φουλές τους. Καλή συνέχεια και καλό τύχη σημερινή ημέρα, Τρίτη και 13. Επίσης σε όλους. Καλημέρα.